διεύρυνσή τους. Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα που μας πέρασε η επίσημη δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας του φύλου. Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο, έχει πάρει το δρόμο για τη Βουλή και θα ψηφιστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Βασική τομή του νομοσχεδίου, η οποία αποτελεί και διαχρονικό αίτημα του κινήματος, είναι η δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρημένου στα δημόσια έγγραφα φύλου με ένα απλό αίτημα του ενδιαφερόμενου προσώπου, χωρίς απολύτως καμία άλλη προϋπόθεση. Έχουμε μπροστά μας όμως και άλλους αγώνες με σημαντικά αιτήματα, στους οποίους καλούμαστε να συμβάλλουμε συμμετέχοντας ενεργά στο δημόσιο διάλογο. Προφανώς έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Η θεσμική θωράκιση της διαφορετικότητας, ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων σεξουαλικής έκφρασης, τα θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων και της ρατσιστικής βίας, ζητήματα ελευθερίας έκφρασης στο δημόσιο χώρο, αφορούν μερικά μόνο από τα πεδία στα οποία εστιάζουν οι προσπάθειες που καλούμαστε να καταβάλουμε στο επόμενο διάστημα. Σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις θα συνεχίσουμε να προχωράμε όλοι μαζί. Κίνημα, κοινωνία, προοδευτικός πολιτικός κόσμος και θα νικήσουμε. Ένας πολύχρωμος κόσμος και είναι εφικτός. Καλούς αγώνες!